Είναι προφανές ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας συνοψίζεται σε τρεις άξονες, τους οποίους τους έχουμε και τους επαναλαμβάνει ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται για να έχεις ένα ολοκληρωμένο και συνολικό αποτέλεσμα. Εγώ θα τους πω ανάποδα από ό,τι συνήθως τους λέμε. Πρώτα θα βάλω την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Πρώτο ζήτημα η ασφάλεια, πράγματι, γιατί η ανάπτυξη χωρίς πολίτες οι οποίοι να νιώθουν ασφαλείς, να μπορούν να λειτουργήσουν, να πάνε στις δουλειές τους, να ενεργήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους καθημερινά. Φυσικά και αυτό είναι σημαντικό, αλλά σας λέω, ανάπτυξη χωρίς αυτό είναι μια μεγάλη προϋπόθεση και πρέπει να ξεκινήσει εμβληματικά με την επαναφορά του νόμου Διαμαντοπούλου, την κατάργηση του ασύλου δηλαδή, ώστε να σταματήσει η ανομία. Το δεύτερο είναι η μείωση της φορολογίας, γιατί οι επενδύσεις θα έρθουν όταν υπάρχουν και οι μειώσεις αυτές, οι οποίες θα επιτρέψουν στον κόσμο να μην έχει το κράτος συνεταίρο. Έχουμε πολλά, από τον έμφυα με την μείωση 30% για όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, τη μείωση από το 28% στο 20% άμεσα τις φορολογίες των επιχειρήσεων κτλ. Είναι μια σειρά από... Μείωση της φορολογίας δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και μια μείωση στα κονδυλία για την υγεία και την παιδεία, για να βγει ο λογαριασμός? Το ανάποδο, διότι ακριβώς οι επενδύσεις δημιουργούν, και είναι ο τρίτος πυλώνας, δημιουργούν και τις θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργώντας θέσεις εργασίας δημιουργούν και δημόσια έσοδα για τον αστυνομικό, για τη δασκάλα, για τον νοσηλευτή ή τον γιατρό, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα ποιοτικό κράτος. Αλλά συγχρόνως, το ίδιο το κράτος, το κοινωνικό, έχει ακόμα και τώρα που μιλάμε πολλά κονδύλια που σπαταλιώνται, και αυτά τα κονδύλια πρέπει να εξοικονομηθούν και να επανεπενδυθούν στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια και στην στήριξη των φτωχών και των αδύναμων. Νέο μνημόνιο. Ναι. Νέο μνημόνιο, ούτε υπάρχει καμία δύναμη πολιτική. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα το πω, που θέλει να φέρει. Νέο μνημόνιο μπορεί να φέρει μόνο η ανικανότητα. Αν παραστεί ανάγκη. Νέο μνημόνιο, ξαναλέω, μπορεί να φέρει μόνο η ανικανότητα. Αν αυτά που θα παραλάβετε μόνο μετά υπάρχει κάποιο κενό, κάποια τρύπα. Μόνο μια κυβέρνηση η οποία παίρνει χρήματα που δεν έχει και τα μοιράζει σε ανθρώπους που θέλει να ευνοήσει, και με αυτόν τον τρόπο αφήνει τη χώρα πάλι ξεκρέμαστη. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δηλαδή, μνημόνιο λόγω καμένη γη δεν θα δούμε. Είστε ξεκάθαρος με αυτό. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν θα πείτε ότι είχαμε καμένη γη, πάμε σε μνημόνια. Είμαι ξεκάθαρος. Αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι να μην εκτελεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, να μην παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα το ΕΣΠΑ ενώ υπάρχουν διαθέσιμα, και να μην χρησιμοποιεί τα χρήματα που είναι στον προϋπολογισμό για επενδύσεις, και με αυτόν τον τρόπο να μην φυσικά δημιουργεί θέσεις εργασίας και να αφήνει τα παιδιά μας άνεργα, και τελικά να περισσεύουν κάποια χρήματα που να τα μοιράζει ως ένα κοινωνικό μέρισμα εκεί που θέλει να τα μοιράσει. Αυτό φέτος, ενώ κάθε χρόνο περίμενε να υλοποιηθεί, να περισσέψουν τα χρήματα και να τα μοιράσει, φέτος αποφάσισε να τα πάρει στη μέση της χρονιάς και άρα να δέσει την αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δανείζεται από τα άνεργα παιδιά μας για να δώσει 13ο εκλογικό επίδομα. Κύριε Θεοχάρη, για να μην φύγουμε. Ο κύριος Τουρνάρας δεν λέει ότι μπορεί να μην πετύχουμε το 3,5% στο πλεόνασμα? Εσείς δεν έχετε φτιάξει ένα πρόγραμμα βασισμένο σε πλεόνασμα 3,5%? Αν λοιπόν ισχύει αυτό που περιγράφει ο κύριος Τουρνάρας, εσείς πώς θα βγάλετε το λογαριασμό για το πρόγραμμά σας? Ο κύριος Τουρνάρας, θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία με τα οποία χρησιμοποιεί. Εκτός και αν δεν αποδέχεστε αυτό που λέει ο κύριος Τουρνάρας. Θα σας πω το πιο απλό. Ο κύριος Τουρνάρας, αυτό που πρέπει να κάνει. Μπορεί να υπερβάλλει. Όχι, ακούστε με λίγο. Ο κύριος Τουρνάρας, αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα, όταν είμαστε στη μέση της χρονιάς, είναι να θεωρήσει ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως είναι στον προϋπολογισμό, πρέπει να υλοποιηθεί. Εάν όμως δεν υλοποιηθεί, όπως δεν το υλοποιεί κάθε χρόνο η κυβέρνηση. Άρα, πάντα να το περικόψετε κι άλλο εσείς. Δεν λέω αν θα το περικόψουμε ή όχι. Εγώ δεν έχω τα στοιχεία του προϋπολογισμού αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να τα αναλύσουμε. Αλλά εγώ σας λέω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, τα οποία αναφέρθηκε ο κ. Τουρνάρας. Δεν μπορούμε από απλώς δημοσιογραφικές πληροφορίες να απαντήσουμε. Ο διασώτης της προληπτικής γραμμής στήριξης. Εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για τον κ. Τουρνάρα, εγώ είμαι να μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία. Εάν θέλετε να κάνετε αντιπαράθεση, κύριε Παπαχριστόπουλε, με τον κ. Τουρνάρα, να την κάνετε. Γιατί δεν είναι εδώ μπροστά. Εγώ σας λέω, αφήστε με. Γιατί ο κ. Τουρνάρας έκανε τώρα την παρέμβαση αυτή? Γιατί ο κύριος Τουρνάρας έχει κάποια στοιχεία και αποφάσισε ότι πρέπει να κάνει τώρα την παρέμβαση. Τι να σας πω. Είναι ζήτημα του κύριου Τουρνάρα και να το ρωτήσετε. Δεν είναι μέλος
της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Στουρνάρας. Δεν είναι πολιτικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή υποψήφιος βουλευτής. Άρα ας σας απαντήσει για τον εαυτό του. Μπορεί να κάνει ζημιά ο κ. Στουρνάρας σε εσάς, βάζοντας το ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο καλού παίχτη. Μια στιγμή. Στην οικονομία. Ο κ. Στουρνάρας έχει ένα θεσμικό ρόλο και πρέπει να το σεβαστεί. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην κρίση ερχόμασταν οι πολιτικοί και τα ρίχναμε στον κύριο Προβόπουλο. Γιατί δεν τα είπε καθαρά, γιατί δεν μας άφησε. Άρα λοιπόν έχει το θεσμικό του ρόλο και θα πρέπει να κλείσει. Αλλά θέλω να επιστρέψω, γιατί δεν είχα τον χρόνο να μιλήσω λίγο για το πολιτικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή είχαμε ένα πολιτικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Και εγώ βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι αλαζονική, ακόμα και τώρα, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όχι την κυβέρνηση, η οποία φέρεται στη χώρα σαν να είναι η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας μας λέει: σύντροφοι, καταλάβατε τι ψηφίσατε? Γιατί αυτό είπε ο κύριος Λαμπουράρης, ότι δεν κατάλαβε ο ελληνικός λαός τι ψήφισε. Ο ελληνικός λαός ψήφισε κατά του διχασμού. Και βλέπουμε τα βίντεο της ΕΡΤ. Βλέπουμε την ΕΡΤ και στο βράδυ να μην δείχνει καν δελτίο ειδήσεων ή αυτά τα τραγελαφικά και πολύ καλά έκανε. Δεν ανοίγω, κλείνω το θέμα, διότι δεν μιλήσαμε για το πολιτικό ζήτημα δεύτερη φορά όπως έκανε ο κύριος Παπαχριστόπουλος και πρέπει να έχω και εγώ τον κατάλληλο χρόνο. Τον κινησμό και το ψέμα. Χθες, σας μιλάω προγραμματικά λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός μας υποσχέθηκε ότι θα κατεβάσει από το 22 στο 20 τη φορολογία. Το έκανε. Το ψήφισε την Παρασκευή. Το ξεψήφισε δηλαδή, ξανανέβασε από το 20-22. Την Παρασκευή λοιπόν το ξεψηφίζει και τη Δευτέρα το υπόσχεται. Λοιπόν. Μα αυτό το ψέμα και τον κινησμό είναι που ο ελληνικός λαός καταψήφισε. Και λοιπόν, το συνεχίζει κύριε και κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλο, ποιο κόμμα σύνδεσε τη συγκεκριμένη είδηση με τον Μαξίμου, ακούσατε την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας? Θα μου επιτρέψετε να μην θεωρήσω σοβαρή τη συζήτηση για τη χελώνα. Έτσι, δεν είχε χελώνα. Ακούμε την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να λέει για ένα μηχανισμό προπαγάνδας. Δεν υπάρχει χελώνα, υπάρχει μηχανισμός προπαγάνδας. Εγώ κάνω μια εκτίμηση ότι οι Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουν έτσι, αλλιώς ή να κάνουν μια τρίτη επιλογή στις εκλογές. Θα μου επιτρέψετε εκεί να εστιάσω εγώ. Εγώ χαίρομαι πολίτες, που τα αντιμετωπίσετε έτσι και μπράβο. Έτσι πρέπει, να προσπερνάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι, εγώ σας λέω ότι μπροστά μας στις 7 Ιουλίου υπάρχουν τρεις επιλογές. Όποιος θέλει μπορεί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και τότε θα συνεχιστεί η μάχη ενάντια στη μεσαία τάξη. Μπορεί να ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο κόμμα και τότε να διακινδυνεύσει αστάθεια, αδυναμία ολοκλήρωσης της συνταγματικής αλλαγής και άρα πολλαπλές εκλογές ενδεχομένως και το Φεβρουάριο του 20. Και τότε μια αδυναμία να προχωρήσει η χώρα μπροστά και η οικονομική ενδεχομένως δυσχέρεια. Και τέλος, μπορεί να ψηφίσει πλούτο, δουλειές και ασφάλεια για όλους, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.